Γεια σας, καλή μου φίλη. Σήμερα θα ήθελα να σας δείξω ένα πραγματικά πανέμορφο κάθετο σχέδιο αζούρ. Είναι, εκτός ότι είναι πανέμορφο, πλέκεται πάρα μα πάρα πολύ εύκολα το σχέδιο αυτό. Είναι ιδανικό για καλοκαιρινά πλεκτά, είτε είναι μπλούζες, ζακέτες, pullover, οτιδήποτε πλεκτά. Και επίσης και για χειμωνιάτικα πλεκτά. Τώρα είναι πολύ στη μόδα χειμωνιάτικα πλεκτά με αζούρ. Όπως είπα, το σχέδιο αυτό πλέκεται πάρα πολύ εύκολα. Αποτελείται από 10 σειρές. Τις 10 σειρές επαναλαμβάνουμε. Και αριθμός πόντων που θα ρίξουμε στη βελόνα είναι πολλαπλό του 12. Δηλαδή, έχουμε στη βελόνα... Έχουμε 5 πόντους ανάποδα, βλέπετε, και 7 πόντους καλή. Πάνω σε αυτούς τους πόντους θα δημιουργήσουμε το σχέδιο αυτό, το οποίο το ονόμασα τρύπια τσουβαλάκια. Γιατί, κοιτάζοντας το σχέδιο, είναι ανάγλυφο και κοιτάζοντας το πλάι, εξέχει σαν να κρέμεται το αζούρ. Πιστέψτε με, είναι πανέμορφο αυτό το σχέδιο. Αυτή είναι καλή πλευρά του πλεκτού. Και επίσης και από την ανάποδη πλευρά είναι αρκετά ενδιαφέρον το σχεδιάκι μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Έχω ρίξει στη βελόνα 19 πόντους. Δηλαδή 12 πόντους. Ρίχνοντας τους πόντους, όπως είπαμε, είναι πολλαπλό του 12, δηλαδή έχουμε 5 πόντους ανάποδα και 7 πόντους καλή, που θα γίνει το σχεδιάκι μας. Για να βγει συμμετρικό το σχεδιάκι μας και σωστά τοποθετημένο απάνω στο πλεκτό μας, πρέπει εκτός από το πολλαπλασιασμό του 12 να προσθέσουμε και 5 πόντους ανάποδα προς το τέλος του πλεκτού για να βγει όμορφο και συμμετρικό το σχεδιάκι μας. Εγώ στη βελόνα έχω ρίξει 19 πόντους, δηλαδή έχουμε 12 πόντους για το σχεδιάκι μας, συν 5 πόντους ανάποδα για να είναι συμμετρικό το σχέδιο μας, και από ένα πόντο ακριανό. Είναι 19 πόντους. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν κατευθείαν από την πρώτη σειρά. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο και πλέκουμε 5 πόντους ανάποδα. 1, 2, 3, 4, 5. Στη συνέχεια κάνουμε ένα ρίξιμο, πλέκουμε 1, 2 πόντους ανάποδα και στη συνέχεια θα πλέξουμε 3 πόντους μαζί ανάποδα. Συνεχίζουμε, πλέκουμε 2 πόντους ανάποδα και ένα ρίξιμο. Στη συνέχεια πλέκουμε τους 5 πόντους ανάποδα, πόντι που είναι πλαϊνοί από το σχεδιάκι μας. Και πόντος ακριανός που εγώ πάντα το πλέκω καλή. Γυρίζουμε το πλεκτό μας στην ανάποδη πλευρά και στην ανάποδη πλευρά πλέκουμε τους πόντους όπως κατεβαίνουν, δηλαδή φαίνονται πόντοι καλή εκεί που είναι καλή πόντοι. Ρίξιμο πλέκουμε ανάποδα. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση έχουμε, εκτός από τα ρηξίματα που τα πλέκουμε ανάποδα, οι υπόλοιποι πόντοι πλέκουμε καλή. Αυτή είναι η δεύτερη μας σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στη τρίτη σειρά σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, πλέκουμε 5 πόντους ανάποδα, 2, 3, 4, 5. Τώρα πλέκουμε
ένα πόντο καλή, κάνουμε ρίξιμο, στη συνέχεια ένα πόντο ανάποντο και στη συνέχεια πλέκουμε 3 πόντους ανάποντα, τους πλέκουμε και τους 3 μαζί. Συνεχίζουμε. Ένα πόντο ανάποντο, ένα ρίξιμο και ένα πόντο καλή. Και 5 πόντους ανάποντα. Και πόντος ακριανός. Γυρίζουμε το πλεκτό μας στην ανάποντη πλευρά και στην ανάποντη πλευρά πλέκουμε όπως κατεβαίνουν οι πόντοι μας από τη βελόνα. Δηλαδή καλή εκεί που είναι καλή, ανάποδη εκεί που είναι ανάποδη, το ρίξιμο το πλέκουμε ανάποδα. Αυτή είναι η τέταρτη μας σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας στην καλή πλευρά του πλεκτού και στην πέμπτη σειρά πλέκουμε ως εξής. Σηκώνουμε το πρώτο πόντο άπλεκτο, πλέκουμε 5 πόντους ανάποδα και φτάνουμε στο τσουβαλάκι μας. Στη συνέχεια πλέκουμε 2 πόντους καλή, κάνουμε ένα ρίξιμο και στη συνέχεια πιάνουμε τους 3 πόντους και τους πλέκουμε και τους 3 πόντους ανάποδα. Στη συνέχεια κάνουμε ένα ρίξιμο και 1-2 πόντους καλή. Συνεχίζουμε με 5 πόντους ανάποδα. Αυτή είναι η πέμπτη μας σειρά. Στην έκτη σειρά πλέκουμε όπως κατεβαίνουν οι πόντοι από τη βελόνα. Αυτή είναι η έκτη μας σειρά. Αρχίζει και σχηματίζεται το τσουβαλάκι μας. Στην 7η σειρά, σηκώνουμε το πρώτο πόντο, πλέκουμε 5 πόντους ανάποδα και 7 πόντους καλή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Στη συνέχεια 5 πόντους ανάποδα. Είναι πανεύκολο το σχέδιο. Γυρίζουμε το πλεκτό μας και στην 8η σειρά πλέκουμε όπως κατεβαίνουν οι πόντοι μας από τη βελόνα. Τι είναι η 8η μας σειρά. Γυρίζουμε το πλεκτό μας από την καλή πλευρά. Κοιτάξτε, έχει σχηματιστεί το τσουβαλάκι μας, το τρίπιο. Στην 9η σειρά, επίσης θα πλέξουμε όπως κατεβαίνουν οι πόντοι από τη βελόνα. Δηλαδή, 5 πόντους ανάποδα, 4, 5 και 7 πόντους καλή. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 πόντους ανάποδα. Είναι πόντι πλαϊνή. Είναι 9η σειρά. Στην 10η σειρά, επίσης πλέκουμε όπως κατεβαίνουν οι πόντοι από τη βελόνα.
φλέξαμε οι πρώτες 10 σειρούλες. Και τις 10 σειρές επαναλαμβάνουμε και μας βγαίνει αυτό το πανέμορφο ανάγλυφο σχέδιο. Ήθελα να σας εξηγήσω κάτι σχετικά με ερωτήσεις που μου κάνατε για να σας δείχνω πατρόν. Ομολογώ ότι αρκετές φορές που προσπαθώ να βγάλω πατρόν κάποιο σχέδιο από κάποιο βιβλίο περιοδικό, είναι αρκετές φορές που δεν βγαίνει το σχέδιο έτσι όπως έπρεπε να βγει. Γίνονται κάποια λαθάκια. Κάθομαι και παλεύω το σχέδιο να βρω τη σωστή λύση για να γίνει το σχέδιο. Και κάνω ένα πρόχειρο, σε ένα πρόχειρο τετράδιο με διάφορα σχέδια, το σημειώνω μόνη μου, το σημειώνω και διορθώνω. Διορθώνω όποια σχέδια δεν μου βγαίνουν καλά, το ακυρώνω, δεν το πλέκωνα γιατί δεν βγαίνει το σχέδιο. Γι' αυτό, όταν σας δείχνω κάποιο πλεκτό, καλό να είναι να παρακολουθείτε προσεκτικά και όπως πλέκω, νομίζω ότι προσπαθώ τουλάχιστον το χρόνο που έχω στη διάθεσή μου, να το εξηγώ κάπως καλά. Πλέκοντας, να σημειώνετε κάθε σειρά, ώστε να μην έχοντας το πατρόν, να ξέρετε τι κινήσεις πρέπει να κάνετε με την βελόνα για να βγει σωστό το σχέδιο. Πιστέψτε με, είναι αρκετά σχέδια που το πάλευα πολύ καιρό για να βγει πραγματικά έτσι όπως δείχνει η φωτογραφία. Γιατί το πατρόν γράφει κάτι άλλο και το σχέδιο τελικά δεν βγαίνει έτσι όπως έπρεπε να βγει. Δεν θέλω να νομίζετε ότι κάνω τη τέλεια, απλά αγαπάω αυτό που κάνω και επιμένω. Αν έχετε οτιδήποτε ερωτήσεις, σας καλώ στο κανάλι μου, ευχαρίστως θα απαντήσω, ευχαρίστως θα βοηθήσω φυσικά όσο μπορώ. Κάντε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μου, έχω πάρα πολλά όμορφα σχέδια και αρκετές συμβουλές σχετικά με το σωστό τελείωμα του πλεκτού, ένωμα του πλεκτού κτλ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή επιτυχία.